Μανώλη, το σημείωσα. Τροχοπέδιλα ή αλλιώς... Πατίνια. Ή αλλιώς... Ρόλερς. Ή αλλιώς έχει και κάτι άλλο. Τι κάνεις, καλώς ήρθες με όλο σου τον εξοπλισμό. Ναι, φέραμε εδώ τα πάντα. Η ομάδα είναι στο Ρέθυμνο. Γιατί έχεις μια πολύ μεγάλη ομάδα, δεν φοράς μόνο σε όλα αυτά και κάθεσαι και κάνεις προπονήσεις και ασχολείσαι με τα τροχοπέδιλα. Έτσι. Έχουμε κάνει τώρα και 7 χρόνια ασχολούμαστε με τα inline skates, με τα πατίνια. Ναι. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο Ρέθυμνο και πέρυσι αναγνωρίστηκε το σωματείο ως επίσημος φορέας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό, αναγνωρίστηκε το σωματείο? Δηλαδή μέχρι να γίνει μια ομοσπονδία στην Ελλάδα είμαστε εμείς υπεύθυνοι ώστε να συντονίζουμε όποιον θέλει και καλούμε όλα τα σωματεία και όποιος γυμναστής θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα, να δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να κάνουμε μια ομοσπονδία. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα άθλημα-άθλημα, κανονικό, όπως είναι το μπάσκετ, όπως είναι το ποδόσφαιρο. Ολυμπιακό. Και είναι και μάλιστα Ολυμπιακό άθλημα. Εκεί θα κατέληγα, αυτό το μάθα από σένα, να σου πω την αλήθεια. Έχουν ήδη γίνει οι Ολυμπιακοί αγώνες, τους οποίους έχουν διαγωνιστεί? Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι στο youth, δηλαδή στην Ολυμπιάδα, ναι, των νέων, 15 με 19 ετών. Γίνεται πρώτη φορά φέτος στο Buenos Aires, στην Αργεντινή, 18 Οκτωβρίου. Οπότε φέτος είναι η χρονιά τους. Ναι, η χρονιά τους, είχαμε στα σχέδια να προσπαθούσαν κάποια παιδιά να πηγαίνανε στα δοκιμαστικά, mm-hmm. που ήταν στην Ολλανδία, αλλά δυστυχώς το απορρίψαμε γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη πίστα. Το οποίο για να προσπαθούμε... γίνει προετοιμασία, εννοείς, ναι. από εδώ των παιδιών. Εσείς που κάνετε προπονήσεις και ποια είναι η κατάλληλη πίστα και το κατάλληλο μέρος για να κάνει κάποιους ρόλερς? Μου επιτρέψετε να τα λέω ρόλες, βέβαια, καταλαβαίνουμε και... Βέβαια, η κατάλληλη πίστα είναι να φανταστείτε όπως είναι ένας κλειστός στίβος. Ναι. Δηλαδή 200 μέτρα ο κύκλος, mm-hmm. πώς είναι το ποδηλατοδρόμιο. Λίγο, είναι βιομηχανικό δάκρυο. Ναι, βιομηχανικό δάκρυο. Πώς είναι δηλαδή το ποδηλατοδρόμιο, με μια κλίση, όχι τόσο μεγάλη κλίση, επίκλιση, ώστε αν παίρνουν φόρο οι αθλητές, να σταματάνε στη γωνία και να ξαναπαίρνουν φόρο να κάνουν είναι κύκλο. Είναι αγωνής ταχύτητας. Μπράβο. Αυτό που μπήκε στην Ολυμπιάδα είναι το speed skating. Πώς έχω να μάθω, Παναγία μου, σήμερα, ναι. το γράφω, speed skating. Ναι. Διότι εγώ έχω δει διάφορα πράγματα. Είναι το αντίστοιχο του ice skating, που είναι ήδη Ολυμπιακό άθλημα πάλι. Mm-hmm. Βλέπετε, ναι. που είναι στους χειμερινούς που είδαμε πρόσφατα. Ναι. Είναι το αντίστοιχο. Είναι φοβερά εντυπωσιακό άθλημα. Αναπτύσσονται φοβερές ταχύτητες. Ναι. Νομίζεις δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον θα πετάξουν, ότι έχουν προωθητήρες στα πόδια τους. Με τι ταχύτητες πάνε? 60-70. Πάρα πολλά χιλιόμετρα για τέτοια πίστα δηλαδή. Και μετά υπάρχουν και αγώνες δρόμου, δηλαδή που είναι μαραθώνιος 42 χιλιόμετρα, 195, πάλι κλασική διαδρομή. Και μπορεί κάποιος με τα rollers να τρέξει κανονικά σε μια διαδρομή όπως αυτή του μαραθωνίου, δηλαδή έξω στον δρόμο, σε αυτές τις επιφάνειες? Βέβαια. Στον δρόμο, εμείς έχουμε πάει, ας πούμε, στην Ελβετία, στο ναι. Παρίσι, Βαρκελόνη, Βερολίνο, είναι αυτά διεθνείς μαραθώνοι που συμμετέχουν 7 με 8 χιλιάδες άτομα. Δηλαδή την προηγούμενη μέρα πριν τους μεγάλους... 7 με 8.000 συμμετέχουν στο κομμάτι των rollers, του inline skating. Μάλιστα. Και ο πρώτος κάνει... Πόσο είναι δεδομένο. Και το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 56 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, δηλαδή πηγαίνει με 45 χιλιόμετρα. Θα σας ακούνε οι κανονικοί δρομείς και θα κλαίνε οι άνθρωποι. Όχι. Είναι επαγγελματίες αθλητές και αυτοί κάνουν και ice skating, δηλαδή το χειμώνα κάνουν το ice. Στον πάγο. Ναι, και το καλοκαίρι. Λοιπόν, έλα να μου πεις, για αυτούς που θέλουν να γίνουν αθλητές, να το γνωρίσουν το άθλημα, για αυτούς που θέλουν να εξελίξουν λίγο την τεχνική τους, τέλος πάντων να αποκτήσουν τεχνική, mm-hmm. και για αυτούς που έχουν απορίες γενικώς, τι γίνεται με τα ρόλες. Ποιος μπορεί να κάνει ρόλες? Μπορεί κάποιος στα 35, στα 40, στα 50 να ξεκινήσει? Ο μεγαλύτερος μαθητής που έχει ξεκινήσει σε εμάς είναι 57 ετών και τα έχει καταφέρει άριστα. Ο μικρότερος? Από 20 μηνών. Μου κάνεις πλάκα. Και υπάρχει εξοπλισμός για τόσο μικρή ηλικία? Μάλιστα, ναι, και κάνει. Είναι παιδί σου το 20 μηνών, φανταστώ. Ναι, έχουν κάνει και άλλα παιδιά και τώρα κάνει και ο γιος μου που 20 ναι. μηνών κάνει κανονικά. Ναι, κοίταξε τώρα, αυτό είναι το άδικο. Βλέπεις το μεγάλο και προσπαθεί να σταθεί όρθιος αρχικά και βλέπεις τα μικρά και είναι σε αυτά σούπερ. Εντάξει, είναι πιο χαμηλό το κέντρο βάρους. Ακριβώς. Τα παιδιά το βλέπουν πιο σαν παιχνίδι. Αλλιώς είναι να πέσει από πιο ψηλά από πιο χαμηλά. Αυτά μεταπέφτουν επίτηδες για πλάκα. Αδικίες που κάνει ζωή, έτσι. Είναι επικίνδυνο άθλημα. Κοιτάξτε, εάν φοράνε τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, όχι. Τι περιλαμβάνει εξοπλισμός? Εδώ πέρα μας έχεις φέρει, είναι περίπου αυτό που ξέρουμε και για το ποδήλατο? Όχι, περιλαμβάνει πιο πολλά πράγματα. Για πες μας. Έχει και προστατευτικά για τους καρπούς. Στο ποδήλατο δεν μπορείς να το... Ναι, γιατί στα πατίνια είναι το πρώτο, το πρώτο που ακουμπάς είναι τα χέρια. Είναι μετά για τους αγώνες, είναι για τα γόνατα.
όσο πιο μικρά τα παιδάκια φοράνε και ένα προστατευτικό παντελονάκι το οποίο προστατεύει τις πτώσεις αν πέσουν πλάγι δηλαδή ή πίσω με τον κόκκιγα. Ναι, α, σωστά. Ναι, γιατί μετά μόλις μαθαίνουν και τα παιδιά και πέφτουνε, κάνουν αγώνες ποιος θα πάει σέρνοντας πιο μακριά. Τι θέλεις ακριβώς να μου πεις αυτή τη στιγμή, δηλαδή ότι στο άθλημα μέσα αυτό μαθαίνουν και να πέφτουν. Βέβαια, τρόπο. Βέβαια. Μαθαίνεις και να πέφτεις και υπάρχουν και κάποιες τεχνικές που εάν πέσει κάποιος στο άθλημα, επειδή είναι όπως την ποδηλασία, πηγαίνει ένας πίσω από τον άλλο, ναι. Μαθαίνουν να πηδάμε. Δηλαδή εν κινήσει, δηλαδή αν πέσει κάποιος μπροστά σου, πηδάς από πάνω του με τη φόρα για να μην πέσεις κι εσύ. Wow. Που αυτό είναι πιο προχωρημένο βέβαια. Ξεκινάμε από σιγά σιγά χαμηλά εμποδιάκια. Και αυτό σώζει. Με την εξέλιξη. Θέλω να μου πεις πριν από 7 χρόνια όταν ξεκινήσατε στο Ρέθυμνο, καταρχάς εσύ πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο άθλημα, πού το γνώρισες, πού πήρες την απόφαση ότι θα βάλω παιδιά μέσα σε αυτό το άθλημα και θα το αναγνωρίσει όλη η Κρήτη και θα κάνω και ένα γύρο της Κρήτης. Έτσι. Παλιά είχα κάνει κι εγώ έτσι, χωρίς προστατευτικά, χωρίς τίποτα και δεν μ' άρεσε γιατί χτυπούσα. Ναι. Το 2007 είχα πάει μια προετοιμασία στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Πήγες οποίον... να προετοιμαστείς για τι πράγμα? Ήμουν αθλητής του στίβου, 400 στίβου, μέτρα. Όχι στα ρόλες. Όχι, όχι, όχι. Είχα ένα μικρό τραυματισμό, έκανα την κίνηση, έβαλα τα πατίνια δηλαδή σε κάποιες προπονήσεις. Είδα ότι με βελτιώσανε πάρα πολύ στην ισορροπία μου. Ναι. Και επειδή μου αρέσει η ταχύτητα. Έχει πάρα πολύ αδρεναλίνη. Εσύ το ενέταξες στο πρόγραμμά σου για να βελτιωθείς ως αθλητής. Μπράβο, στο κομμάτι το δικό σου, τα 400 πόσο μου ναι, 400, ναι. Μετά το υιοθέτησα και μ' άρεσε πάρα πολύ σαν άθλημα. Έχουμε πάρει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Τώρα πάμε πάλι στη Ρώμη και παίρνουμε πάλι πτυχία σωστά, ώστε να είμαστε πιο σωστά καταρτισμένοι και να μπορούμε και να δείχνουμε και στα παιδιά. Ναι. Μαθαίνουμε από τους καλύτερους δηλαδή. Γι' αυτό και ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Mm-hmm. Εδώ μόνο το ξέρουμε, κυρίως ασχολούνται οι πιτσιρικάδες και πιο πολύ στο πλαίσιο του να παίξω λίγο, αντί να κάνω ποδήλατο, ας κάνω ρόλες. Τώρα το καθιερώνουμε σαν άθλημα, που είναι και πλέον Ολυμπιακό άθλημα και το υποστηρίζουμε πάρα πολύ. Με σωστές τεχνικές, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που ξεκινάει κάποιος από πολύ μικρός ή αρχάριος ή μεγάλος και δεν χτυπάει, δηλαδή ώστε να το πάρει από φόβο. Πώς ξεκινάτε δηλαδή, βάζουμε πώς κάποια... εγώ θα σου αφήσω το παιδί μου και θα είμαι σίγουρη ότι δεν θα χτυπήσει. Ναι. Αυτό το έχουν δοκιμάσει πάνω από 18.000 παιδιά και έχουμε πάρα πολύ εμπειρία. Βγαίνουν πάνω σε ένα ειδικό puzzle πρώτα στην αρχή, το τατάμι αυτό που βάζουν, που είναι και για τις πολεμικές τέχνες. Ναι. Απορροφάει τον κραδασμό και δεν τζουρλάει, μαθαίνει την κίνηση στο παιδί και μετά σωστά. Βγαίνει απ' έξω. Γιατί αν τον βγάλεις κατευθείαν έξω δεν μπορεί να σταθεί. Όλα έχουν ακριβώς, έχουν την... υπάρχει ένα πρωτόκολλο λειτουργίας. Σωστά. Για έτσι. Να μάθει το παιδί σιγά σιγά σιγά, αλλά και ο ενήλικας που θέλει να μπει, okay, δεν θα πάει στην Ολυμπιάδα νέων ο ενήλικας, αλλά θα μάθει ένα άθλημα, θα κάνει κάτι που του αρέσει και είμαι σίγουρη, αυτό που λες με την αδρεναλίνη, ότι θα εξιτάρει πολύ τον κόσμο. Και γυμνάζει πολύ και το ακολουθούν και οι γονείς μετά. Πρώτα δηλαδή μαθαίνουν τα παιδιά ναι. Και μετά μαθαίνουν και οι γονείς. Έρχονται και πηγαίνουν, όχι, πηγαίνουν βόλτες μετά. Δηλαδή να πάνε μια βόλτα με το ποδήλατο, πάνε βόλτα με τα πατίνια. Καταπληκτικά. Οργανώνεται μια πάρα πολύ ωραία. Όχι εκδήλωση απλά. Κάνετε μια διοργάνωση καταπληκτική το Σεπτέμβριο. Ο γύρος της Κρήτης με πατίνια. Μάλιστα. Από τις 3 μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη θα περάσετε από όλες τις πόλεις της Κρήτης. Θα ξεκινήσετε από τα Χανιά. Mm-hmm. Και πες μου. Είναι 3 με 6. Ξεκινάμε 3 Σεπτεμβρίου από τα Χανιά, από το Καστέλι, από την Κίσαμο, 40 χιλιόμετρα εκτός από τα Χανιά δηλαδή. Έχουμε μετρήσει τη διαδρομή μέτρο-μέτρο. Ναι. Την έχω κάνει προσωπικά εγώ, γιατί θα μπουν και αθλητές και πρέπει να το μετρήσουμε. Ξέρεις, ναι. Ναι. Το σύνολο της διαδρομής είναι 288 χιλιόμετρα. Την πρώτη μέρα δηλαδή θα πηγαίνουμε μέχρι τα όρια των ομών. Ναι. Θα πάμε από το Καστέλι μέχρι το Πάτημα, που είναι τα όρια νομού Ρεθύμνου Ηρακλείου. Μόλις τελειώσουμε τη διαδρομή, θα γυρίσουμε πάλι πίσω στα Χανιά με το λεωφορείο, που θα κάνουμε ένα event, το οποίο θα περιλαμβάνει όποιος θέλει να γνωρίσει το Ολυμπιακό άθλημα αυτό. Θα υπάρχει ενημέρωση που το κάνουμε και το μήνυμα είναι «Δώσε ελπίδα, δώσε ζωή», με το όραμα Ελπίδα, που κάνουν πάρα πολύ σωστή δουλειά και το... Για τη δωρεά του μυελού ναι, των μισθών. Να γίνει σωστή ενημέρωση. Ουσιαστικά αυτό που κάνετε εσείς είναι... Είναι μια σκηταλοδρομή αγάπης. Είναι μια σκηταλοδρομή αγάπης. Αφενός να μάθει ο κόσμος ποιοι είσαστε εσείς οι καταπληκτικοί αθλητές των Rollers, αλλά να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα της δωρεάς του μυελού των μισθών. Πολύ σωστά. Συνδυάζετε δύο υπέροχες αξίες, τον αθλητισμό και τη δωρεά. Σε κάθε event θα είναι γιορτή αθλητισμού, δηλαδή θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι φορείς, όπως καράτε να κάνουν έτσι, που να είναι μια γιορτή, να κάνουν κάποια επίδειξη. Δεν είναι κάτι πολύ αυστηρό για τους αθλητές που θα συμμετέχουν, είναι συγκεκριμένη η διαδρομή, ναι, θα την ναι. ακολουθήσουν και σε αυτή τη διαδρομή συμμετέχουν μόνο αθλητές.
συμμετέχουν... ή μπορεί όποιος θέλει να ακολουθήσει. Όχι, όχι. Δυστυχώς, θα θέλαμε. Δυστυχώς συμμετέχουν μόνο αθλητές δικοί μας, ναι, που ξέρουμε που είναι έμπειροι. Mm-hmm. Και θα είναι σκηταλοδρομία, δηλαδή οι σκητάλοι θα είναι όλη την ώρα κάτω, δεν θα είναι όλη την ώρα κάτω όλοι. Ναι. Δυστυχώς ο δρόμος είναι η παλιά εθνική οδός, είναι επικίνδυνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αστυνομία που θα είναι η συνοδεία, ναι, αλλά δεν κλείνει ο δρόμος. Άρα δεν γίνεται αγώνας. Αλλά σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω ότι του χρόνου, για το 2019, έχουμε οργανώσει αγώνα από τώρα, ναι, με τους Δήμους. Και μας έχουμε ενδιαφέρον από 6 χώρες. Να συμμετέχουν αθλητές τους. Από την Κίνα, Ρωσία, Ελβετία, Γαλλία. Πού είναι πιο διαδεδομένο αυτό το άθλημα, σε ποιες χώρες? Ιταλία, Γερμανία μετά, σκανδιναβικές χώρες που, ναι, από εκεί ξεκίνησαν και τα πατήρια. Στην Καλιφόρνια. Βέβαια. Εμείς αυτή την εικόνα είχαμε, Μανώλη, νομίζω το ξέρεις, ναι, και εσύ, ναι, αυτό. Ναι. Λίγο το Beverly Hills που βλέπαμε όταν ήμασταν στα νιάτα μας, που βλέπαμε τα κορίτσια να ρολάρουν στις παραλίες. Λοιπόν, έχετε και άλλα πράγματα μπροστά σας να κάνετε, πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα, και αυτό που είναι το πιο κοντινό που θα κάνετε τον αγώνα με αφορμή την μάχη της Κρήτης, το Ρέθινο διοργανώνεται. Ναι, είναι την Κυριακή αυτή, mm-hmm, και καλούμε και όποιον θέλει να έρθει. Για να γνωρίσει και το άθλημα, βέβαια, μια καλή ευκαιρία και μια βόλτα στο Ρέθινο. Θα έχουμε πολύ πάζλ που θα μπορεί να δοκιμάσει όποιο παιδάκι θέλει. Ναι. Θα έχουμε και συμμετοχές, αυτό είναι το σημαντικό, από κάποιους παιδικούς σταθμούς που θα φέρουν από 2 χρόνια τα παιδάκια τους να κάνουν έτσι επίδειξη και να περάσουν ωραία. Και όλο αυτό που θα γίνει στη Μαρίνα. Αυτό θα γίνει στη Μαρίνα Ρεθίνο, εκεί πέρα που κάνουμε τις προπονήσεις. Τι ώρα? 6 ώρα το απόγευμα, αυτή την Κυριακή. Να κάνουμε στο πρόγραμμά μου. Ωραία ιδέα για βόλτα. Να έρθετε βόλτα στο όμορφο Ρεθίνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε, να υπενθυμίσουμε και τότε στον κόσμο τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς μπορεί να γνωρίσει το άθλημα, να έρθει κοντά σας, να μάθει νέα πράγματα, να διευρύνει τους ορίζοντές του και να στηρίξει και όλη αυτή την ωραία δράση που έχετε αναλάβει και φέρετε εις πέρας. Σας ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είσαι καλά. Διαφημίσεις, και σε πολύ 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 λίγο και γρήγορα θα είμαστε και πάλι μαζί.